Are you ready? Stand by! Αγώνας αυτός εδώ πέρα που έχουμε σήμερα είναι ένας αγώνας level 1 shotgun και είναι ένας από τους τρεις αγώνες που θα γίνουν στο κύπελο Κρήτης και διοργανώνεται από 4 συλλόγους ώστε να ξεκινήσει στην Κρήτη να ανθίσει το άθλημα της παραθύρας κομποβολής στο shotgun, στα λιώκανα δηλαδή. Λιώκανα υπάρχουν πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα και προσπαθούμε τα τελευταία 16 χρόνια που έχει έρθει το άθλημα στην Ελλάδα μας να το προωθήσουμε. Να ρωτήσω, πόσα είδη από καραμπίνες υπάρχουν? Σε αυτό το άθλημα τώρα, στο πραθύρας κομποβολής shotgun, έχουμε τρεις κατηγορίες. Που η κάθε κατηγορία αναλόγως έχει και το λιώκανο φτιαγμένο με τις προδιαγραφές της κάθε κατηγορίας. Παραδείγματος χάρη έχουμε την open κατηγορία που έχει σκοπευτικά ηλεκτρονικά. Έχουμε τη στάνταρ κατηγορία που είναι ένα λιώκανο όπως είναι τα κυνηγετικά με μία προέκταση μόνο της αποθήκης και έχουμε και μια άλλη κατηγορία που λέγεται modified που είναι με μεγάλη προέκταση αποθήκης αλλά με συνολικό μήκος 1,32 του όπλου. Χαίρετε, καλώς σας βρήκα στην όμορφη Κρήτη. Ήρθα από τα Μέγαρα, εκπροσωπώ τον αθλητικό όμιλο Κούρος Μεγάρων και ήρθαμε να ρίξουμε τον αγώνα πρωταθλήματος στην Κρήτη, οικογενειακός, για να περάσουμε και πολύ ωραία. Μίνι διακοπές στην ουσία, να το ευχαριστηθούμε και ο καιρός μας έκανε τη χάρη. Είναι πολύ τρομερός και ευχαριστηθήκαμε τον αγώνα. Από πόσο χρόνο έχετε ξεκινήσει το άθλημα αυτό? Λοιπόν, την ηλικία μου δεν θα την πω. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει την τελευταία 7 ετία. Έχω βγει πρωταθλητής Ελλάδος και πανελληνιονίκης και συμμετέχω σε πάρα πολλούς αγώνες και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Είναι ακριβό άθλημα για να το ξεκινήσει κάποιος? Δεν θα το έλεγα πάρα πολύ ακριβό. Μπορεί να αρχίσει παίρνοντας μια καραμπίνα Μπρέντα B12 στην κατηγορία μου που είναι η στάνταρ. Μια ζώνη και με μεράκι και πολλή προπόνηση να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Λέγομαι Γρηγοριάδης. Εκπροσωπώ το Σύλλογο Μπούντο των Ιωαννίνων. Ήρθαμε να υποστηρίξουμε το κύπελο της Κρήτης, ένα καινούριο θεσμό. Ξεκίνησε μια ιδέα του Μανώλη του Καραλάκη και σήμερα εκτελεί το δεύτερος αγώνας από το Χάνι το Σιφάκι, που είναι ήδη πρωταθλητής ράιφλ στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε το λιώκανο στην Κρήτη και την καινούργια αυτή προσπάθεια. Ακούστε, το λιώκανο σε όλη την Ευρώπη έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Στην Ελλάδα είναι αλήθεια ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει μεγάλη ανάπτυξη. Ο λόγος είναι ότι δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος. Έχουμε πάνω από 1.200.000 καραμπίνες στην Ελλάδα. Χρησιμοποιούνται για κυνήγι ή στο σπίτι για προστασία. Δεν τις βγάζουν να έρθουν να ρίξουν ένα τόσο ωραίο άθλημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο από το πιστόλι και μάλιστα έχει και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς δικά του φυσίγγια ή από το εμπόριο χωρίς να μπλέξει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όπως επίσης και η κατοχή ενός τέτοιου όπλου είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται όλη τη γραφειοκρατία και την καθυστέρηση των δημοσίων υπηρεσιών. Θεωρώ λοιπόν ότι οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Πρέπει να το γνωρίσει ο κόσμος και αυτό ακριβώς κάνει το κύπελο της Κρήτης. Βοηθάει τον κόσμο να γνωρίσει το άθλημα. Βρισκόμαστε κάτω από το γλυπτό την αρπαγή της Ευρώπης,
το οποίο συμβολίζει, είναι ένα από τα σύμβολα αναγνωρισιμότητας της πόλης μας, το οποίο έχουμε υιοθετήσει και εμείς στο πίσω μέρος των εμφανίσεών μας, των αγωνιστικών μας εμφανίσεων, ώστε να είμαστε και εμείς αναγνωρίσιμοι από το σημείο που έχουμε την καταγωγή μας, από τον Άγιο Νικόλαο. Όπως και το όνομα του συλλόγου μας, Κομματικός Σύμβουλος Αγίου Νικολάου. Πόσα χρόνια δραστηριοποιείται ο σύλλογος? Ο σύλλογος είναι νεοειδηρευθέν. Έχουμε διάρκεια ζωής 13 μήνες. Έχουμε όμως αθλητική εμπειρία σχετικά με το άθλημα της πρακτικής σκοποβολής που καλλιεργούμε. Και αυτό έχουμε και αυτή την αποδοχή και τις ανάλογες επιτυχίες τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο. Ναι, είδαμε πολλές συμμετοχές και κυρίως πανελλήνια από διάφορα μέρη της Ελλάδος, έτσι δεν είναι? Ναι, μας θύμισαν την παρουσία τους από τα Γιάννενα που ήρθαν, από ένα σύλλογο Θεσσαλονίκης και από ένα σύλλογο από τα Μέγαρα. Εμείς βέβαια ανταποδώσαμε την επίσκεψη των αθλητών που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα της Κρήτης με την πατροπαράδοτη κριτική φιλοξενία. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ οι αθλητές μας που είχαν έρθει με τις οικογένειές τους και αποκόμισαν και άλλες εντυπώσεις και από την άποψη φιλοξενίας και από πλευρά οργάνωσης του δεύτερου αγώνα πρωταθλήματος του Λιώκαν του Θεκίου που προσπαθούμε να τον εγκαθιδρύσουμε ως θεσμό στην Κρήτη. Μιλάμε για λιώκανο κυνηγετικό όπλο, ή όχι? Ναι, κυνηγετικό έτσι για το ευρύ κοινό, όπως το αντιλαμβάνεται, για εμάς τους σκοπευτές λιώκανο, για να ξεχωρίζεται από τα τυφέκια που είναι ραβδοτά, τα οποία και εκεί βέβαια δραστηριοποιούμαστε και εμείς, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε, σαν το λέω και πάλι, να το εντάξουμε ως θεσμό στο πρωτάθλημα Κρήτης ετησίως, με 3 ή 4 αγώνες, που θα συμμετέχουν οι σύλλογοι της Κρήτης και βέβαια και οι αθλητές θέλουν από την άλλη Ελλάδα. Όταν λέτε πρακτική σκοποβολή, τι ακριβώς εννοείτε? Με τον όρο πρακτική σκοποβολή εννοούμε ότι είναι ένα άθλημα της σκοποβολής, το οποίο απαρτίζεται από... είναι 3 όπλα που ένας αθλητής μπορεί να αγωνιστεί. Είναι το όπλο αχυρός, τα λιώκανα τυφέκια και τα ραδατά τυφέκια. Υπάρχει βέβαια και το αγώνισμα που κάποιος αθλητής συμμετέχει και με τα 3 όπλα που λέγεται 3-gun. Σε εμάς, στο σύλλογό μας, υπάρχει γενικά μια εμπειρία με το ραδατό τυφέκιο, το οποίο μάλιστα είχαμε και μια πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Αγώνα που έγινε 7 και 8 Μαΐου, το διήμερο που το περασμένο Σαββατοκύριακο μας πέρασε. Συμμετείχε ο σύλλογος με 3 αθλητές και καταφέραμε και κερδίσαμε εμείς την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Αγώνα για το έτος 2022. Εμείς σαν διοργάνωση θα φιλοξενήσουμε τον 3ο αγώνα Κυπέλλου Κρήτης όπλα χειρός στις 29 Μαΐου, πάλι στην έδρα μας, στη Σκοπευτική που βρίσκεται στην Ιδάμετρα. Όμως σαν σύλλογος θα ακολουθήσουμε και άλλους αγώνες μεγάλους που θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως ένας μεγάλος αγώνας λιώκανου τυφεκίου που είναι διεθνής στις αρχές του Ιουλίου. Είναι τριήμερος αγώνας στην Κόρινθο. Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όπλα Χειρός που είναι στις αρχές του Οκτωβρίου στη Ρόδο, που εμείς σαν σύλλογος ήδη έχουμε ξεκινήσει και την προετοιμασία και τις προπονήσεις σε 7 χρονικά διαστήματα, εντάξει όχι σε καθημερινή βάση, γιατί υπάρχουν και απαιτήσεις και επαγγελματικές, ναι. Όμως η βλέψη μας είναι και ο στόχος μας είναι για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Φιλανδία αρχές Ιουλίου το 24 του Ραδοτού Τυφεκίου. Εκεί πάλι ο σύλλογος μας από τώρα έχει προγραμματίσει συμμετοχή με 2 αθλητές. Βέβαια, αν η πανδημία έχει υποχωρήσει, αν πιάνεται και οι μετακινήσεις μας και βέβαια το βασικό τώρα αρνητικό στοιχείο είναι ο πόλεμος που διεξάγεται. Είναι ένα μελανό σημείο και ήδη συζητιέται για αναβολή βέβαια του αγώνα. Στο σύλλογό μας έχουν χωριστεί σε 3 ομάδες. Είμαστε 3 άτομα που ταξιδεύουμε από την Ελλάδα και συμμετέχουμε και σε διεθνείς αγώνες. Υπάρχουν και η άλλη ομάδα, η δεύτερη, η οποία υπάρχει εμπειρία στα παιδιά, αλλά ασχολούνται πιο πολύ με τοπικό επίπεδο αγώνες που γίνονται στην Κρήτη, σε λιώκανο τυφέκιο και όπλο χειρός, από άκρη άκρη, δηλαδή μεταφέρουμε και στα Χανιά ακόμα.
Και υπάρχουν και τα παιδιά που είναι αρχάριοι, είναι καινούργιοι αθλητές, μαθαίνουν σιγά σιγά τη χρήση, την ασφαλή χρήση των όπλων. Πάντα βέβαια κάτω από υψηλή αυστηρή αθλητική πειθαρχία. Υπάρχουν 5 εκπαιδευτές του σύλλογο οι οποίοι φροντίζουν για το σωστό και ασφαλή χειρισμό των όπλων από τους νέους αθλητές. Και ευελπιστούμε ότι θα τους δούμε και αυτούς τους νέους που έχουν τόσο πολύ όρεξη να είναι σαν κολαπτώμενοι πρωταθλητές και αυτοί και να αντιπροσωπεύσουν τα χρώματα του συλλόγου μας, του Σκοπτικού Μήλου Αγίου Νικολάου και σε άλλα μέρη της Ελλάδος με επιτυχίες. Αυτός είναι ο στόχος έτσι κι αλλιώς όλων των συλλόγων, έτσι, να βγάλουν καινούριους πρωταθλητές, έτσι δεν είναι, όσο γίνεται περισσότερος. Ναι, μας χαρπεί βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η όρεξη από τα παιδιά τα καινούργια και προσπαθούν να μαθαίνουν ρωτώντας και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των εκπαιδευτών. Εμείς βέβαια έχουμε, οι παλαιότεροι έχουμε και τη διάθεση και την όρεξη να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας, αλλά και πάλι αυτό που αναφέρομαι συνέχεια στους αθλητές και την ώρα της προπόνησης και του αγώνα είναι ότι η μεγαλύτερη βάση τη δίνουμε στην ασφάλεια, στην διαχείριση των όπλων με ασφάλεια. Γιατί πάμε να διασκεδάσουμε. Έτσι και αλλιώς η σκοπευολή είναι από τα ασφαλέστερα αθλήματα που υπάρχουν. Εμείς όμως φροντίζουμε να το επιθυμίσουμε κάθε φορά αυτούς τους αθλητές μας και όσους βρίσκονται στον χώρο του πεδίου βολής.